Εγώ αυτό λέει έτσι για να βλέψει. Ήταν ο κοντός και του γιού μου και έμενες. Μην συνέβη που ράβει για τα παράκτια των πνεύμας, τις ευθείες, ο καταγού παρόλων και τα πάντα πνευρών, της αρρώστων αγαθών και της ζωής ο εγώς, τελευταία και ισχύνων σε μενημή, καθάρισον εμάς, απάσης και κύριος, και σώσον αγαθέτα ψυχάσιμον. Σήμερο τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνα μυστηρίου η φανέρωση. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεό από το απόγευμα ήδη ψάλλει της Παναγίας μας το εγγόνιο και εμείς τη δοξάζουμε γιατί είναι η Παναγία το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Και όντως είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας. Έχουμε αναφερθεί, όχι εμείς βέβαια, και εγώ προσωπικά, αλλά από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, δύο επανειλημμένες φορές στην Παναγία μας. Και έχουμε θαυμάσει το μεγάλο εγκόμιο που πλέκει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο πρόσωπο της Παναγίας. Εμείς θα σταθούμε πάλι στο ίδιο πρόσωπο, αφού η μέρα η αυριανή είναι δική της ημέρα και δικιά μας ημέρα. Και δική της και δικιά μας ημέρα. Της ανήκει λοιπόν ο λόγος και τη σημερινή βραδιά. Αλλά όπως ακριβώς εκθέτουν οι ιεροί Ευαγγελιστές το γεγονός, δηλαδή, του Ευαγγελισμού της Παναγίας, η Εκκλησία μας θα ψάλλει «Ευαγγελίζου γη, χαρά μεγάλη». Ενείτε ουρανή Θεού τη δόξα. Γη να ακουστεί, να ψάλλει τον Ευαγγελισμό της χαράς τα Ευαγγέλια. Και αν καλοπροσέξουμε τι λέει αυτή ακριβώς η φράση «Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη», μιλάει στη γη, αλλά άψυχη και έψυχη. Ό,τι σαν άψυχη είναι και ό,τι κλείνει μέσα της γη. Όπως είναι ολόκληρη, με το περιεχόμενό της, ας τραγουδήσει τραγούδι χαράς. Χαρά σε Ευαγγέλιο και σε πληθυντικό άριθμο, όχι σε ένα, αλλά λέει σε πολλούς. Ενείτε ουρανοί
οι ουρανοί να υμνήσουν Θεού τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Είναι αδύνατο αυτό, έτσι. Ούτε η γη μπορεί να φτάσει το μεγαλείο του Θεού και της Παναγίας για να μπορέσει να το υμνήσει, να το τραγουδήσει, αλλά και οι ουρανοί και αυτοί με ό,τι κρύβουν μέσα, ένυλο και άυλο, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη δοξολογία. Θα πείτε, έτσι είναι, ναι, ακριβώς έτσι. Γιατί? Γιατί, το έχουμε πει άλλη φορά, τα πνεύματα των αγγέλων δεν έχουν την ικανότητα, τη δύναμη να μπουν σε βάθος και σε πλάτος να κατανοήσουν το μεγάλο μυστήριο της οικονομίας του Θεού για τη δική μας σωτηρία. Αφού λέει ότι ζαλίζονται, ζαλίζονται οι άγγελοι όταν ερευνούν ή θέλουν να ερευνήσουν ή σκέπτονται να ερευνήσουν, όχι ερευνούν, στη σκέψη γύρω από την οικονομία, τη γέννηση, τη σύλληψη του Θεού και τη γέννηση, βρίσκονται μπροστά σε πρόβλημα μη κατανοητό. Αυτό είναι μόνο για την Αγία Τριάδα, πέρα για πέρα κατανοητό. Οποιοςδήποτε άλλος τη σύλληψη, τη γέννηση και τη γέννηση του Κυρίου, την οικονομία του δηλαδή γύρω από το ανθρώπινο γένος, παρακύψε ειδήν αδύνατο. Είπα οποιοςδήποτε άλλος, δεν λέω άνθρωπος και άγγελος. Γι' αυτό και λέμε ένα ότι μπορούμε να κάνουμε, να εκφράσουμε στον Θεό την ευχαριστία μας γιατί μας πλησίασε με αυτό τον τρόπο. Λέει ότι άγγελος, αρχάγγελος Κυρίου, έτσι λέει ο ιερέως Ευαγγελιστής, κατέβηκε από τον ουρανό στην κόρη της Ναζαρέτ. Μία είναι η κόρη με κεφαλαία της Ναζαρέτ, που ήταν και αυτή απόγονος του Δαβίδ, παιδί εγγόνη του Δαβίδ. Ήταν αγγελιαφόρος. Έφερε ή έφερε το μήνυμα στην Παναγία, σκορπίζοντας προηγουμένως, γεμίζοντάς την με φροσύνη και με χαρά. Χαίρε και χαριτωμένη είναι το μήνυμα. Και εμείς στην Παναγία μας δεν έχουμε παρά να επαναλάβουμε αυτό το μήνυμα, το χαιρετισμό το αρχαγγελικό. Είναι
όχι μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλου, αλλά των ουρανών. Των ουρανών και εννοώ όλου του κόσμου των Αγγέλων. Όλου του κόσμου των Αγγέλων μήνυμα. Αν φέρουμε στο μυαλό μας κάτι ανάλογο, θα το καταλάβουμε. Λέει, λέμε εμείς την Παναγία σε ένα ύμνο, μα εκ μέρους των Αγγέλων το λέμε και εκ μέρους μας, αλλά κυρίως εκ μέρους των Αγγέλων. Χαίρε Βασίλισσα των Αγγέλων. Είναι η Παναγία Βασίλισσα των Αγγέλων. Το μήνυμα που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήτανε όλων των Αγγέλων, όλων των ουρανών, του πληρώματος των Αγγέλων των ουρανών, εκπρόσωπος ήτανε, αρχιστράτηγος ήτανε. Αύριο, κύριε Γιώργο, θα έχεις τη χαρά τη μεγάλη να ψάλλεις ακριβώς τέτοια πράγματα, να μιλάει την Παναγία. Η Παναγία να απορεί ο Άγγελος, να της λέει πώς εγώ θα γεννήσω στο τροπάριο μέσα ακριβώς αυτό το μήνυμα και στη χαρά. Και από πλευράς Αγγέλων και από πλευράς Παναγίας. Και οι δύο πλευρές έχουν απορία. Είπα, έφερε το μήνυμα χαίρε και χαριτωμένη. Και χαριτωμένη. Το και χαριτωμένη είναι μία λέξη. Έχεις χαριτωθεί. Έχεις χαριτωθεί. Τι σημαίνει το έχεις χαριτωθεί? Διπλό το νόημα είναι αυτό. Σίγουρα είναι το δοχείο, το λαμπρό, το καθαρό, το χαριτωμένο από το Θεό. Αλλά και από προσωπική της, δική της προσπάθεια και αγώνα έχει χαριτωθεί. Βρήκε η Παναγιώτης του Θεού, η Παναγιώτης του Θεού, η Αγιώτα ολόκληρη του Θεού, που δεν τη χωράει το σύμπαν, είναι αγόρητη, η Αγιώτη του Θεού. Βρήκε την Παναγιώτα της Παναγίας. Το ένα βρήκε το άλλο. Το ένα βρήκε το άλλο. Τώρα λένε, Ιωσήφ, δίκιο θα έχεις αυτά που είπες. Τα χείλη τα δικά μου, τι να πούνε για την Παναγία της Παναγίας, είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και αυτό και δεν μπορώ να περιγράψω. Να περιγράψουμε της Παναγίας την Παναγιότητα που δεν τη χωράει ο ουρανός, δεν μπορεί να την ημερήσουν οι άγγελοι, γιατί συγκρινόμενα με το Κυρίου την Αγιοσύνη που είναι άφταστη, δεν μπορούν να την προσεγγίσουν. Σκεφτείτε πολύ καλά κι εσείς και εγώ ότι την εικόνα σου, κύριε Σουρότζη, την εικόνα σου, ο τελευταίος άγγελος από το Θεό και ο πρώτος άγγελος που είναι δίπλα στην Αγία Τριάδα. Υπάρχει μία σειρά από ταξιαρχίες αγγέλων. Δεν είναι όλοι άμεσα σε στενή επαφή με το Θεό. Αισθάνεται βέβαια ο τελευταίος ότι είναι τόσο άμεσα όσο και ο πρώτος, αλλά δεν είναι τόσο κοντά όσο και ο πρώτος. Ζούνε
την αγιοσύνη του Θεού, και όμως λένε οι ίδιοι, δεν την κατανοούμε. Τη ζούνε την αγιοσύνη του Θεού. Φτάνει μέχρι και τον τελευταίο άγγελο που είναι στην πόρτα, κύριε Σουλατζή. Στην πόρτα ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, στην πόρτα. Φτάνει μέχρι εκεί, τη νιώθει όπως τη νιώθηκε ο πρώτος. Τη νιώθει. Άλλο νιώθω και άλλο καταλαβαίνω. Διαφορά. Η καρδιά έχει το δικό της τρόπο και το μυαλό έχει το δικό του τρόπο. Το μυαλό προσπαθεί, θέλει, αλλά είναι για αυτά. Να κατανοεί τα αντικείμενα. Γνώση. Η καρδιά ζει. Και οι άγγελοι είναι νόες. Νόες, μυαλά. Δεν λέμε. Το λέμε και εμείς ότι σε κάποιο τροπάριο λέει η αγγελική νόε σε ένα τροπάριο, υπάρχει το λέει, ότι είναι νοερά πνεύματα. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ούτε την Αγία Τριάδα, ούτε της Παναγίας στην Αγιοσύνη. Δεν μπορούνε. Γιατί της Παναγίας η Αγιοσύνη ήταν και είναι τόσο μεγάλη όσοι η θεότητα που κατοίκησε μέσα της. Όσοι η θεότητα που κατοίκησε μέσα της. Γι' αυτό της είπε ο Αρχάγγελος. Χαίρε και χαριτωμένη. Με δέος. Δέος. Με σεβασμό απόλυτο. Τώρα εμάς βέβαια λίγο να σταθούμε, πολύ λίγο, σε μερικές πραγματικότητες και μετά προχωρήσουμε. Μα πώς διαβάζουμε και στο Παΐσιο και άλλου, εκεί που λέει αφωνίτες πατέρες, ή έχουμε ακούσει από διηγήσεις αγιορητών πατέρων που με πάει προσωπικά, να μιλάνε στην Παναγία. Με ακούς, με ακούς, σε ενικό αριθμό και σε ένα φυσικό ανθρώπινο τόνο. Πώς γίνεται αυτό να μιλάς στην Παναγία έτσι, τη στιγμή που οι άγγελοι στέκονται με δέος. Είναι κραυγή πόνου. Στον πόνο επάνω ο άνθρωπος, και πάντα έχουμε πόνο εμείς. Το πόνο που δημιουργεί η αμαρτία μέσα μας, που τη σκίζει την ψυχή του ανθρώπου και την λιώνει η αμαρτία, το πόνο αυτό τον αισθανόμαστε και έχουμε το δικαίωμα να φωνάζουμε. Παναγιά μας, άκου μας, άκουσέ μας και λύτρωσέ μας. Αλλά με κραυγή. Άλλωστε, έχουμε στο μεγάλο αφεντικό το δικαίωμα να πούμε. Αυτό που λέμε στον Εσπερινό που δεν το καταλαβαίνουμε. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν. Τι σημαίνει Κύριε και έκραξα? Όχι φώναξα. Έχω βγάλει κραυγή εσωτερική που φτάνει η κραυγή μέχρι τον ουρανό. Κραυγή. Προσέξτε. Δεν εννοεί τη κραυγή αυτή της φωνής, και της φωνής βεβαίως, από ψάλλω, αλλά εννοεί τη κραυγή της ψυχής, κραυγή που του φωνάζει «Ελέησέ με ο Θεός». Σου εκέκραξα, σου φώναξα. Αν λοιπόν μας δίνει το δικαίωμα ο Χριστός, το αφεντικό το μεγάλο το, της Αγίας Τριάδας στο δεύτερο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, να του λέμε «Κύριε εκέκραξα». Αλλά και εδώ δεν είναι μόνο ο Κύριος, ο ένας, είναι η Αγία Τριάδα ολόκληρη. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται, λέμε ότι ο Κύριος και Κύριε μιλάνε οι προφήτες και εννοούν όχι ένα Θεό, την Αγία Τριάδα ολόκληρη. Και εδώ και εμείς εδώ μιλάμε και συγκεκριμένα τα πρόσωπα του Κυρίου εννοούμε, αλλά και την Αγία Τριάδα εννοούμε. Και έκραξα.
και σε ενικό αριθμό. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να τις μιλάμε, γιατί είναι η και χαριτωμένη μάνα μας, η αναντικατάστατη μάνα. Την αποκάλεσε λοιπόν και χαριτωμένη. Προσωπικά ήταν και χαριτωμένη η διαγωνιστή, και από τον Θεό και χαριτωμένη, γιατί αγιαγιαστεί ο Κύριος μετά σου. Ο Κύριος της είπε, είναι μαζί σου. Και στην απλή γλώσσα τη δική μας, θα γεννήσεις τον Υιό του Θεού. Παράδοξο μήνυμα. Για την Παναγία εντελώς παράδοξο. Παράδοξο. Επί άνδρα ουκ εγώ. Πώς εστιμεί τούτο, είπε η Παναγία. Επί άνδρα ουκ εγώ. Πώς εστιμεί τούτο. Επί άνδρα ουκ εγώ. Πώς έστειμε τούτο. Εγώ λέει άνδρα δεν έχω. Είμαι απείλανδρος. Θα το ψάξεις άλλο. Σημαίνει δεν έχω πείρα άνδρα. Απείλανδρος, ανύπανδρος. Νύμφη. Νύμφη του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορεί να συμβεί σε μένα. Σύ είσαι η λαβίδα, θα φωνάξει ο Ισαΐας ο προφήτης, που μπορεί να πιάσει το κάρβουνο και να μην καεί. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει το κάρβουνο. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και να αντέξει. Και να αντέξει. Αν φέρουμε στη μνήμη μας την Αγία Γραφή, την Αγία Γραφή, και σταθούμε στον προφήτη Δανιήλ, δεν άνταξε να αντικρίσει τη θεότητα, λιποθύμησε, έπεσε λιπόθυμος κάτω. Άλλοι προφήτες το ίδιο δεν άντεξαν να δουν, μα ό,τι και να ακούσουν άλλοι δεν μπόρεσαν τη φωνή της θεότητας. Οι μαθητές του Χριστού το ίδιο. Στη μεταμόρφωση πριν εισπεσόντας με. Για δευτερόλεπτο κλάσμα δευτερολέπτου είδαν τη δόξα του, κλάσμα και έσκυψαν αμέσως τα μούτρα τους, μπρούμητα κάτω, δεν άντεξαν. Μέσα από τις γενναίες των ανθρώπων, ας το σκεφτούμε καλά, δεν μιλάμε για μόριο του μορίου, της θεότητας να αντικρίσει όπως οι μαθητές και οι λοιποί προφήτες, αλλά ολόκληρη τη θεότητα πήρε μέσα της η Παναγία, ολόκληρη τη θεότητα. Και δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μη στενοχωρήσε, λέει ο άγγελος, το πρόβλημά σου είναι λυμένο. Είναι λυμένο το πρόβλημά σου. Πνεύμα Άγιο επενεύσατε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσεις.
Διάλογος υπάρχει. Αυτό το λέει ο Αρχάγγελος. Θα έρθει η Πνεύμα Άγιο και θα σκεπάσει η δύναμη του υψίστου. Άλλο το Πνεύμα το Άγιο, καθαγιαστικό, και άλλο του υψίστου η δύναμη. Ξεχωρίζει τη θεότητα από το Αγιοπνεύμα. Θεότητα και το Αγιοπνεύμα. Αλλά υπάρχουν Πατέρα, Υιός και Αγιοπνεύμα. Τα διαστέλλια εδώ η Εκκλησία μας. Καταλάβετε, λέει. Παίρνει μέρος η Αγία Τριάδα ολόκληρη. Έτσι αυτό θα γίνει. Και εσύ θα γεννήσεις. Θα που χρειάζεται για να γίνει πραγματικότητα, θα χρειάζεται, κάτι χρειάζεται, να πει η Παναγία ναι. Αν δεν πει η Παναγία το ναι, δεν υπάρχει, δεν εκτελείται το θα που είπε ο Αρχάγγελος. Ο τόσο μικρός άνθρωπος, το φανταζόμαστε, του είχε δώσει ο Θεός αυτό το προσώπο που λέμε πρόσωπο, ελευθερία, και τη σέβεται. Δεν λέει ναι η Παναγία, δεν γίνεται σύλληψη. Λέει η Παναγία ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το δωρήμα σου, να γίνει όπως θέλεις εσύ Κύριε. Και αμέσως ταυτόχρονα δεν έχει τελειώσει το λόγο της η Παναγία, ταυτόχρονα γίνεται και σύλληψη. Με το ναι, ναι και σύλληψη. Η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο γίνεται. Εάν ο άνθρωπος πει το ναι, την στιγμή γίνεται συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Από τη στιγμή που είπε η Παναγία μας το ναι, άρχισε η οικειοφορία. Να σταθούμε σε αυτό το ναι της Παναγίας. Μπορούσε να πει όχι Παναγία, μπορούσε. Αλλά αυτή μια ζωή είναι, έλεγε, η ζωή της είναι έργο Κυρίου. Αυτό το γεννηθεί του θελημάζω της Παναγίας ήταν έργο από την ημέρα που γεννήθηκε και πιο πριν ακόμη. Αγκαλιάζει τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, το λέει της Παναγίας. Βέβαια, γνώριζε η Αγία Τριάδα το ναι αυτό πριν φτιάξει τον κόσμο. Γι' αυτό και στην Εύα όταν αμάρτησε, την ώρα που δεχόταν την τιμωρία και τιμώρησε και το φίδι, το σατανά δηλαδή, λέει ότι απόγονος της Εύας θα στο σπάσει το κεφάλι. Η Παναγία δηλαδή ήταν εκείνη που με το νέο το δικό της τσάκισε το κεφάλι του διαβόλου. Γιατί ήρθε ο γιος της και από το σταυρό επάνω κατά κράτος μόλι τη δύναμη, τη θεϊκιά που διέθετε, τσάκισε τον Άδη, τσάκισε και τον διάβολο. Αυτός ο απόγονος που είναι γέννημα της υπεραγίας Θεοτόκου. Χαίρε λοιπόν και χαριτωμένη ο Κύριος. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία απολύτω σύγκριση, μα καμία απολύτω σύγκριση, με κανένα άλλο δημιούργημα σε σχέση με την Παναγία. Δεν δέχεται σύγκριση. Είναι ασύγκριτο πρόσωπο η Παναγία. Σε ένα τροπάριο που θα ακούσουμε του Θωμά την Κυριακή, την Παναγία θα την τραγουδήσουμε
στο τροπάριο αυτό μέσα, σαν φαϊνή λαμπάδα. Φαϊνή σημαίνει φωτεινή, ολόφωτη. Έτσι λέμε, σε τη φαϊνή λαμπάδα και μητέρα του φωτός. Μεγάλο πράγμα, ε. Εσύ είσαι η φαϊνή λαμπάδα, η ολοφώτινη λαμπάδα. Γιατί είσαι η μητέρα, η μητέρα, τι γίνεται η μητέρα, που γέννησε στο φως. Γέννησε η Παναγιά μας στο φως. Πρέπει να το ξέρουμε, δεν θα χάσουμε την ψυχή μας. Την πάσα ελπίδα μου. Είναι η ελπίδα μας η Παναγία, δεν θα χάσουμε την ψυχή μας. Αμαρτάνουμε, το ξέρουμε, με τούτο, με εκείνα, με όλα, Ιωσήφ. Αλλά την αγαπάμε την Παναγία. Την λαχταράμε και τη φωνάζουμε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς δια των πρεσβείων σου». Για την πρεσβεία σου, σώσε μας, γλυκιά μας Παναγία. Η ελπίδα μας θα είναι καρφή στο πρόσωπο της Παναγίας και είναι καρφή στο πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε, την εϊμνούνε άγγελοι. Αυτό το ωραίο τροπάριο που ψάλλουν οι συμμονοπετρίτες στην Παναγία του Αγίου Νεκταρίου που μιλάει την Παναγία. Χαίρε παντάνασα, τους λένε εκεί πέρα, βασίζεσαι των αγγέλων μέσα και ακούς και νιώθεις ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη που υμνούν την Παναγία. Είναι κάτι το ασύλληπτο, Άγιο Νεκτάριος το έφτιαξε. Οι Άγιοι έχουν να μας δώσουν και ευτυχώς που έχουμε αυτή την Αγία Παράδοση των Αγίων που αγίασαν μέσω της Παναγίας. Χωρίς την Παναγία κανένας Άγιος, ούτε ένας Άγιος, χωρίς την Παναγία, το ξεγράψουμε αυτό. Παναγία ίσον μετά την Αγία Τριάδα, μετά την Αγία Τριάδα, Παναγία ίσον Εκκλησία. Κυβωτό, δηλαδή, μας την λέει η Εκκλησία μας την Παναγία. Μες στην Κυβωτό, ποιος σωθήκανε. Από τον καταρχισμό της αμαρτίας. Κάποιοι σωθήκανε, ποιοι. Λέει, Παναγία μας λέμε, είσαι η Κυβωτό της σωτηρίας μας. Άρα είσαι Εκκλησία μας, με στην οποία σωζόμαστε όλοι. Αδελφοί μου, η Παναγία φωνάζει σε εμάς να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Τελειώνω, δεν έχω τώρα. Να το κατανοήσουμε. Να γίνει, λέει, ζητήστε μου να γίνω έλεος για να σωθείτε σεις οι άνθρωποι. Είμαι η μεσήτρια. Αυτή είναι η θέση μου. Και αυτό είναι το μέσο μου. Να σώσω τις ψυχές σας με τις παρακλήσεις μου στην Αγία Τριάδα. Πάρτε, μαζεύτε όλους τους Αγίους. Όλους τους Αγίους. Και τους προφήτες ακόμα στα βάθη των αιώνων που την προφήτευσαν. Άμα τους μαζέψουμε, θα φτιάξουμε μία φωνή που περνάει από την Παναγία και πάει στην Αγία Τριάδα. Που λέει «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Όποιος μπορεί και θέλει, ευχαριστώ, μπορεί, εγώ δεν σας κουράζω άλλο, είναι αρκετό για μένα ο λόγος, ο ημίωρος. Άλλος αδερφός κάτι τι, σαν λιβάνι στην Παναγία. Είπατε ότι η Παναγία ή το Πανθέρον, εντάξει, δεν είχε τον Ιωσήφ άντρα. Όχι. Όχι, Όχι. Προστάτηση. Ανάθεση έκανε ο Κύριος στα χέρια του Ιωσήφ να προστατευτεί η Παναγία.
γιατί έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος ότι εάν κάποια γυναίκα χωρίς να είναι έγκαμη πιαστεί να έχει έρθει σε σχέση με άνδρα, να λιθοβοληθεί αμέσως. Αν δεν υπήρχε ο Ιωσήφ δίπλα, σαν φύλακάς της, η άλλη τον πίστευαν για άνδρα της. Γι' αυτό και την πείραξαν. Θα είχε λιθοβοληθεί η Παναγία. Άλλο. Το άλλο ήθελα να πω το εξής. 25 του Μαρτίου, όπως λένε τώρα, αύριο, σαν αύριο, δόθη η εντολή του Θεού στην Παναγία. Ναι. Οπότε, μετράω τώρα, ακριβώς 25 Δεκεμβρίου είναι 9 μήνες. Ναι. Μάλιστα, αυτό θέλω να πω ότι μπορώ. Ναι, είναι 9 μήνες. Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς, 9 μήνες. Ναι. Αυτό το θέσπισαν, πατέρες αυτό. Ναι, γιατί γιορταζότανε άλλοτε, όχι όπως τώρα. Άλλη μέρα και μεταξύ για να δει ο Ευαγγελισμός. Γιατί μήνυμα το ένα, μήνυμα και το άλλο. Χαρά το ένα, χαρά και το άλλο. Το χώρισαν και καλά έκαναν για να έχουμε κι εμείς δόξα και τιμή από το γεγονός αυτό. Όλα μαζί δεν γίνονται. Εντάξει, στο κύκλο του χρόνου θα θέσουμε 40 μέρες είναι. Ναι. Απαντή, 9 μήνες είναι γέννησης. Ναι. Όλα αυτά είναι. Σύμφωνα με την ανθρώπινη τάση. Βεβαίως. Άλλο. Τίποτα άλλο. Έλα, λοιπόν. Κάνω μια ερώτηση εγώ, γιατί θέλω να μάθω κάτι επάνω σε αυτό. Όταν ο Κύριος έκανε το χοντρό θαύμα στην Κανά, η μητέρα του πήγε και τον ενόχλησε και του είπε ότι το κρασί εκεί είχε τελειώσει και να κάνει θαύμα. Και θέλω να μου πεις, Κώστα, ότι γιατί απεκάλυψε τη μητέρα του, γίνεται, όχι γίνεται. Μετά σου, εσύ, και εγώ, ένα χάσμα. Και δεν την είπε, ω μητέρα, την είπε, ω γίνε. Με ανθρώπινο τρόπο θα άλλαζε το νερό και θα το έκανε κρασί. Είχε, ο τρόπος, πολλούς. Όχι σαν άνθρωπος. Όχι, ο Κυριός μας σαν άνθρωπος, όχι. Θα έκανε το θαύμα σαν Θεός. Τη βουλή του Θεού δεν τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Η Παναγία σαν άνθρωπος ζήτησε να επέμβει εκεί που ενεργεί ο Θεός. Λοιπόν, σαν Θεός, η Παναγία ήταν άνθρωπος, μητέρα του Υιού της που ήταν άνθρωπος. Δεν συνταγεί όμως η Παναγία ο άνθρωπος Χριστός να κάνει το θαύμα, αλλά ο Υιός της, ο Θεός που το είχε πιστέψει το πράγμα η Παναγία. Και επομένως έμπαινε μέσα στα δικά του χωράφια της θεότητας, μητέρα που είσαι γυναίκα εσύ. Α, εκεί είναι το χάσμα. Ναι. Α, εκεί. Στάσου. Δηλαδή στο θείο πάνω. Εγώ θα το κάνω το θαύμα, αλλά θέλω να πω εγώ ξέρω. Μάλιστα. Άλλωστε δεν σκάλασε και το κατήρι. Το έκανε και το θαύμα. Εδώ ο Μιχάλης μας φέρνει στο μυαλό κάτι άλλο σωστό. Για την Παναγία βέβαια. Θυμήθηκε και είπε, του ζήτησε και η Παναγία κάτι. Πάλι μεσίδρια πήγε. Ναι. Πάλι μεσίδρια. Και άκουσε αυτό που ζήτησε η Παναγία η μάνα του. Αυτή σαν άνθρωπος, αυτός σαν Θεός. Και μάλιστα είπε ο Κύριος, δεν είναι λέει ώρα για να κάνω θαύματα, αλλά προς χάρη της Παναγίας. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ναι, μην στα δικά μου ορολόγια μέσα, τα ορολόγια μου είναι διαφορετικά. Χτυπάνε και λειτουργούν τα ορολόγια τα θεϊκά αλλιώς. Και εμείς, δηλαδή, να Μιχάλη, δώσε μου Αβραάμ, 100 χρόνια, δεν του λέγε δώσε μου. Σαν άνθρωπος, σαν Θεός απαντούσε τι. Δεν έγινε η ώρα ακόμα, το ρόλο δεν έχει χτυπήσει ακόμα. Αυτό που λες εσύ. Και ήρθε η ώρα και του έδωσε τον Ισάκ. Άλλος ευάγγελος πίσω. Χρήσιμος ο μόνος πίσω. Όπως και οι προηγούμενες φορές,
Δεν τόλμησα να πω τίποτα για την Παναγία, γιατί είναι τόσο το μέγεθος της αγιοσύνητης. Εγώ είμαι ο πιο ανάξιος για να την πιάσω στο στόμα μου. Αυτό που θα μπορούσα να συμπληρώσω είναι το εξής. Όλο το ανθρώπινο γένος, για το πρόσωπό της πρέπει να έχουμε απέναντι ευγνωμοσύνη. Γιατί αν όχι η Παναγία, καμία ψυχή ανθρώπινη δεν μπορούσε να προσεγγίσει το θρόνο του Θεού. Τίποτα άλλο. Καλό είναι που για όλους, γιατί καταράκι που δημιουργήσε ευαισθησία σου. Νιώθεις αλλιώς. Νιώθεις πολύ ημίπλος. Σε άλλη μεριά την αποκαλεί και μητέρα ο Κύριος. Σε διάφορες περιπτώσεις. Ευλογημένο να ανεμαστεί που σε... Είπε ο Μιχάλης ότι την αποκάλυψε γίνει. Στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις... Στο σταυρό επάνω. Μην την ουδού. Βέβαια. Την είπε όμως... Δεν είπε μητέρα, γίνεται. Δεν το αναφέρει πουθενά μητέρα. Ναι. Γίνεται. Τώρα... Το αποκαλύψε... Να κάνει οι μαστοί που σε φύλασαν. Εδώ είναι η μητέρα σου. Άλλος. Άλλος όμως. Λέει κάποια φωνή ακούστηκε εκεί στο Ευαγγέλιο μέσα που είπε μακάρι είμαστε που εθύλασαν εσένα. Αλλά μητέρα θυμίσου και εσύ και όλοι μας να θυμηθούμε. Λέει Κύριε σε ζητάει η μάνα σου, Μιχάλη, και τα αδέρφια σου, λέει, από έξω. Του είπαν η μάνα σου και τα αδέρφια σου και τι είπε. Να, τα αδέρφια μου, να και η μητέρα μου, εδώ. Αυτοί που ακούνε τον λόγο του Θεού. Έτσι, αυτοί που ακούνε τον λόγο του Θεού είναι και μάνα μου και αδέρφια μου. Αλλά αδέρφια μου, τέλος πάντων, εδώ που είμαστε τώρα, είναι ο Κύριος μας, είναι και η Παναγία μας. Και μας σκεπάζουν, γιατί όπου, ζευγάρι, δύο ή τρεις, συνηγμένοι, είμαι και εγώ εμέσως αυτόν. Πώς να λέτε για το όνομά μου. Να προσθέσω κάτι. Όπου δύο-τρεις συνηγμένοι για το όνομά μου. Βλέπουμε πολλές φορές πολύ κόσμο συνηγμένο, αλλά όχι για το όνομα του Κύριου. Εκεί... Εδώ μιλάμε το όνομα του. Όχι, άλλο λέω, ότι πόσο να με δωρεάν, πόσο ευλογία, πόση χάρη και πόσο ωφέλεια έχουμε εδώ στο χώρο. Αυτό λέω. Τι θαυμάζεις, Μαριά μου. Είχε άλλον αδερφό η Παναγία, η αδερφή. Όχι. Μονάκριβη κόρη της Ναζαρέτ. Μονάκριβη. Και μονάκριβο γιο γέννησε. Μονογενή ιό. Ο Μονογενής Υιός. Μονογενής δεν είναι. Μονογενής Υιός. Μονογενής Υιός. Τα αδέρφια του που λέει, κύριε Κώστα. Τα είχε Ιωσήφ τέκνα. Είχε τέκνα. Μάλιστα. Είχε τέκνα ο Ιωσήφ. Παπάνι γύρω κατά χείρος. Έτσι. Ναι. Και ο Ιάκωβος, ο Απόστολος, ήταν από άλλη... από την πρώτη γυναίκα που είχε ο Ιωσήφ. Έτσι. Ο Απόστολος Ιάκωβος Ιωσήφ. Ήταν γιος του Ιωσήφ. Ιωσήφ. Ο πρώτος δεσπότης των Ιεροσολύμων. Γι' αυτό λέει η παράδοση ότι έκανε μετάνοιες και βγάλει καρούμπαλο εδώ. Τις μετάνοιες. Ο Απόστολος Ιάκωβος. Κωστά, να πω και κάτι ακόμα. Είχα διαβάσει σε κάποιο βιβλίο πατερικό και θέλω εσύ έτσι να το φέρεις έτσι πιο καλά. Κάτι. Ότι η Παναγία μας εν τη ζωή της και ο Ιωάννης ο πρόδρομος εν τη ζωή θαύματα δεν κάνανε. Μετά όταν κοιμηθήκανε κάνανε θαύματα. Γιατί αυτό. Αν το έχεις διαβάσει... Και λέει κάπου μέσα, λέει ότι για να τους προστατεύσει
Ναι. Από τα στόματα των ανθρώπων, για να μην τους κυνηγήσουν, για να τους έχει άθικτους. Και έτσι είπε ο πατέρας, έτσι είπε. Αφού το γιατί αφορά τον Κύριο. Ναι, καλά. Καλογείς τα πάντα, έτσι δεν είναι. Όχι, λες, να το στολίσουμε λίγα. Καλογείς τα πάντα. Συμφωνώ, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτό που λες εσύ. Δεν ήταν καιρός ακόμα, όπως είπε ο Κύριος, ούπο η ώρα μου, που του πέρα κάτι το θαύμα στη Ναζαρέτ, στη Καλά, στα Σουμάνα, γυναίκα δεν είναι ακόμα η ώρα μου. Και για την Παναγία και για τους Αγίους γενικά, εφόσον δεν κάνω θαύματα, σημαίνει δεν είναι η ώρα του Θεού. Όλα αυτά είναι καλογισμένα από το χέρι του Θεού. Καλογισμένα όλα. Τώρα για τους Αλβανούς που κλέβουν και σκοτώνουν με σιτέρικα. Βέβαια. Άρα οι συζητήσεις που κάναμε προηγουμένως ήταν εις βάρος μας. Συμφωνείτε. Τώρα θα με συγχωρέσετε, εγώ δεν έχω να πω ότι είμαι μπλε ή πράσινος ή κόκκινος. Αυτό το ξεγράψετε από μια αλήθεια. Έχουμε φτάσει σε τέτοια εξαθλίωση που γίνεται μεγάλη παραχώρηση. Τι να πω κι εγώ, η εξαντλίωσή μας είναι τέτοια, τόσο βρώμικη, που δεν μας φυλάει κανείς παρά μόνο ο Θεός Ιωσήφ. Κανείς δεν μας φυλάει. Το φαντάζεσαι το πράγμα. Θα βγαίνει ο υπουργός και να λέει, φυλαχτείτε μόνοι σας. Γεια σας, δείτε ρε παιδιά. Ναι, ναι. Λέει, φυλαχτείτε μόνοι σας, βγήκε και είπε. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα, δεν μπορείς πολιτεία. Μου λέγει ο Μάκης ο ξάδερφος που είχε πάει στη Γερμανία. Νιώθω με τέτοια Γερμανία εδώ, ε. Τους λιώσαμε, λέει, η αστυνομία. Έκαναν σε 1, 2, 3 και δεν το μέρα έχουν ήδη κανείς εδώ που έρχεται τώρα. Λοιπόν, το σύστημα αυτό που είπες, το κάνανε εκεί. Ναι. Αυτά που λέμε όμως όλα αυτά, δηλαδή, τώρα, ναι. Αυτά όλα που λέμε ναι. Και μιλάς για αδερφούς και για αυτά. Αδερφοί, μόνο εμείς εδώ είμαστε. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω αμέσως. Πρέπει να γίνονται. Να περιμένεις. Ναι, να περιμένω. Περιμένω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε το καλά αυτό που θα πω, ότι εδώ δίπλα ο άρχοντας έχει ένα σπαθί. Αμέ, μέσα στις επιστολές το λέει. Και ξέρεις τι λέει Ιωσήφ, ουχή εκεί την μάχερα αφορεί. Δεν τη φοράει για φιγούρα λέει τη μάχερα. Γιατί τι φοράει τότε. Άμα δεν είναι για φιγούρα, γιατί φοράει, πες μου εσύ. Δεν ξέρω. Για να τη χρησιμοποιήσεις όταν πρέπει. Το καταλάβες. Τι τον λέει στον άρχοντα για την τάξη. Προσευχηθείτε λέει η εκκλησία μας και από την Αποκλήτρια Αποστόλων. Θα προσευχόμαστε εμείς για να υπάρχει ειρήνη μέσα στο κράτος. Πώς θα υπάρχει ειρήνη. Εγώ ο χριστιανός είμαι απλός πολίτης. Υπάρχει εξουσία. Πώς θα υπάρχει την αξία, πες μου. Έπειτα γίνεται πόλεμος και η Εκκλησία προσεύχεται την Παναγία. Έλεος, βοήθησέ μας να νικήσουμε. Άρα να επιτραπεί ο θάνατος πάλι. Να πού τα πάμε αυτές. Μπορεί, η εξουσία έχει τη δύναμη. Έχει. Δεν το κάνει όμως. Άλλο τώρα εκείνο που λες εσύ. Κατάλαβες τι είπα, νομίζω και είσαι εντάξει. Κατάλαβες τι σου είπα. Όχι, η εξουσία είναι από το Θεό βαλμένη. Κατάλαβε το. Από το Θεό βαλμένη. Υπάρχει σπίτι χωρίς να είναι παρεμβατικό. Έτσι. Τελείωσε. Υπάρχει μέλισσα, πού είναι ο Κώστας, Κυψέλη χωρίς να υπάρχει βασίλισσα. Και εκεί η πειθαρχία. Τέλεια. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Άσε να του πάρουν όλα. Σ' αρέσει. Τότε πρέπει να πιάσουμε αυτό. Έτσι, έτσι το είπε ο Σιφ, έτσι και βγήκαμε από τα ρούχα μας να πούμε. Ξέρει, λέει, να πειραχτεί κανένα μόνο σου. Να μην θεωρηθούμε και ρατσιστές. Να που εμείς φώναζε μία ρατσισμό και να που τη λέμε ξανά τα ίδια. Άλλο ρατσισμός. Και άλλο να μπει άλλο στο σπίτι με τα μαχαιρία και τα πιστεύω. Να μπει άλλο στο σπίτι με τα μαχαιρία και τα πιστεύω. Τώρα γιατί τα ισοπεδώσαμε όλα. Έρχεται η εκκλησία εκεί που λέει ο παπάς προς το τέλος, ας πούμε, επί σεισμού, λοιμού, καταπατησμού και επί επιδρομής αλλοφύλων. Αλλά με ευκολόγια δεν λύνονται τα προβλήματα, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα αναφέρομαι στην
εποχή των συνταματαρχών. Τι γινόταν, κοιμόμαστε με πόρτες ανοιχτές και παράθυρα, δεν κοιμόμαστε. Ο φόβος φύναγε τα έρημα που λέει τότε. Δεν έβγαινε κάθε περιπολία ο στρατός, αλλά ο φόβος φύναγε τα έρημα. Τι για κάτι για τα ψηφία πες. Για αυτά που λέμε κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Μήπως αυτά που τελικά λέμε όλοι πάλι για αυτές τις περιπτώσεις όπως λέει ο Βαγγέλης και όλοι. Είμαστε λάθος. Δηλαδή το κήρυγμα που λέμε είναι λάθος. Δεν κατάλαβα. Λέμε ένα σωρό. Ναι. 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 Εγώ όμως χαμπαλού τελικά. Κάτσε κύριε. Τι σκέφτεσαι εκτός. Πώς δεν έχει. Άνθρωπος έλεγε αυτός. Πήγανε, άκουσε. Άκουσε να σου πω κάτι, περίμενε. Μην το πας έτσι. Σαν άνθρωπος. Εγώ δεν είχα να σου πει, δώσουμε δύο αυγά να πάω, γιατί πεινάω. Ναι, δώσαμε 100 γραμμές. Όχι, ας πιάσουμε το μαχαίρι και το πιστόλι για να πει στο σπίτι σου. Κάτσε, γιατί έτσι τα φέρεις αυτά πράγματα. Δεν έτσι. Να φέρετε ότι έχουν δίκιο. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μήπως και εμείς εξαγριώνουμε και πρώτος εγώ εξαγριώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, εσύ και με μικρό πράγμα δεν ξέρω. Ξέρω. Είμαστε λάθος, αυτό λέω. Συνεχίζει. Πάνε στον Χριστό, για να καταλάβεις κάτι, πάνε στον Χριστό. Και του λένε. Άκου για ξεχωρίσω ένα πράγματα. Για να καταλάβεις. Λέει, αυτό το νόμισμα, τι να το κάνουμε. Και βέβαια αυτοί πήγαν με τρόπο ύπουλο για να βρουν αφορμή κατηγορίας. Άμα πούνε, ξέρεις, μη δίνει μη δίνεις φόρο, θα λέγανε, κοίταξε, είναι επαναστάτης εναντίον του κράτους, ναι. Και τους ρωτάει, ποια είναι η εικόνα αυτή που είχε πάνω. Λέει, είναι του Κέσσαρα. Βέβαια, θα πάνε το δώσει το Κέσσαρα. Του ανήκει. Που σημαίνει, θα τιμάς την εξουσία. Χρειάζεται εξουσία. Άντε, άμα δεν πει, υπάρχει τα σύνορα θα να κάνουν λίγες μαδιά. Και όπως και εκεί και εκεί βρισκόμαστε. Ο Θεός είπε, κύριε Κώστα, εγώ έχω την εξουσία, αλλά έχω αφήσει εξουσία και στη γη κάτω να δικάζεις. Έχω αφήσει και εξουσία κάτω. Δηλαδή, τα επιτρέπει να σε δικάσει φυλάκιση, να σε αυτό, και εγώ έχει την εξουσία. Ο Θεός είπε και το δέντρο από τους καρπούς φαίνεται. Και εδώ πέρα, από τους καρπούς βλέπουμε την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή η σημερινή που έγινε μόνη της, ήρθανε, ανατρέψανε το Σύνταγμα, είπαν στους χωροφύλακες να μην κάνουν τη δουλειά που ξέρανε να κάνουν οι άνθρωποι, τους βάλανε μέσα στα γραφεία και τώρα λένε βγείτε έξω. Συνελήφθη αστυνομικός διαφώνευσε Αλβανό. Πάμε σε αυτό που είναι. Πάμε εκεί. Με το μαχαίρι στο ροσβέρο. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι που θα το κάνουν. Το μεταξύ λέει να ρατσιστές. Και ρατσιστή να με πούνε και αθμιστή να με πούνε και σοβελιστή να με πούνε. Στο σπίτι μου εγώ θέλω να μην πει κανένας. Για να σκοτώσω. Γιατί το σπίτι μου, όποιον καταλαβαίνει, το σπίτι του καθενός είναι το πόσο ιερός. Δεν παίρνει άλλο στο σπίτι σου, ας το μαγαρίσει. Λοιπόν. Ευάγγελοι, για να πούμε τώρα στο καλούπι. Χρειάζεται και η προσευχή και η μεσητεία της Παναγίας μας. Φυλάει ο Θεός σε αυτή τη φοβερή κατάσταση μέσα και λίμωρο να περάσει το λογισμό μας ότι είμαστε και από αυτή την κρατεά προστασία απροστάτευτη. Αλίμωρο είναι το μεγαλύτερο κακό, η μεγαλύτερη αστιμία που θα σκεφτεί το μυαλό μας. Η πιο που λέει κρατεά προστασία, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, μου λέει ο Παΐσιος, ακούστε το για να το θυμώστε και σας το πήγε λοιπόν. Έρχονταν οι εχθροί σαν αστακοί οπλισμένοι εναντίον των Ισραηλιτών. Αυτοί οπλισμό δεν είχαν τίποτα. Καθόλου οπλισμό θα λέγαμε. Και θα καταλήξω γιατί για την αυριανή ημέρα το ζητάει αυτό το πράγμα. Λέει, τώρα κύριε τι να κάνω, εμείς δεν έχουμε όπλα. Κύριε τι φοβάσαι. Στάσου
απέναντι και μη φοβάσαι. Είμαι εγώ μαζί σου. Το μήνυμα πήρε διαμέσου του Μωυσέως. Βέβαια, οι αρχαίοι ξεκινήσανε, ο πάροπλοι. Μιλάω για την εποχή του Μωυσή, έτσι δεν είναι. Και σε κάποια απόσταση, σμήνει, λέει, από μέλη σας, Κωνσταντίνε, όρμησαν πάνω τους, κάνανε ενά και γύρισαν πίσω οι εχθροί. Μιλάμε. Και λέει ο Δαβίδ, ούτε ενάρμαση αυτή με τα άρματα, ούτε ενήπης αυτή με το υπηκό τους, το φοβερό για την εποχή εκείνη. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου, εμείς δε με το όνομα του Κυρίου, μεγαλυνθισόμεθα θα δοξαστούμε. Αυτό το λένε οι αιώνες. Άμα διαβάσουμε την ιστορία, 400 χρόνια σκλαβιά, ούτε αίμα ελληνικό δεν έπρεπε να υπήρχε. Ούτε αίμα. Να, και έχουμε κράτος. Να σηκωθεί ο Παπαδρέας από τον τάφημα αυτά. Έχεις δίκιο. Δεν σηκώνεται, δεν έχεις δίκιο. Είναι σηκωμένος. Τώρα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτε να ημών, εις ουρανείς, αγιαστηρίτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Πώς εν ουρανών και επιτυχείς, τον άπτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, κάθε σημείν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις προφλέτες ημών, και μη εισενέλθεις ημάς πειρασμόν, αλλά λύσει ημάς από το μνημείο. Αμήν. Διευκόν, τον Αγίο, Πατέρα, ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέσου Χριστός, εν ονομάς σου. Αμήν. Αν αλλάξει η ώρα, τι ώρα θα πει. Αν αλλάξει η ώρα, βέβαια αν αλλάξει η ώρα. Αλλάζει η ώρα, το Σάββατο. Πέστε. 8. 8. 8 ώρα αργότερα. 8. Ακούνε όλοι. 8. 8. 8. Τι κάνω, τι κάνω. Να τα πάρει.